53 θάνατοι και 23.106 κρούσματα κορονοϊού καταγράφηκαν στην Ελλάδα το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΔΥ. Το ημερήσιο ποσοστό θετικότητας ανήλθε στο 7,6%. Οι διασωληνωμένοι ασθενείς είναι πλέον 338, με το 62,1% αυτών να είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι. Η κάλυψη κλινών με COVID ανέρχεται σε 63,4% και των απλών κλινών σε 52,7%. Στη γεωγραφική κατανομή, η Αττική κατέγραψε 8.320 κρούσματα, η Θεσσαλονίκη 2.433 και συνολικά η Κρήτη 1.683. Παράλληλα, αποφασίστηκε η κατάργηση του προστίμου των 100 € για τους ανεμβολίαστους πιθανότητα στα μέσα Απριλίου, ενώ δεν φαίνεται πως εξετάζεται ενδεχόμενο τέταρτης δόσης για το γενικό πληθυσμό. Την ίδια στιγμή ανακοινώθηκε πως από το Σάββατο θα γίνεται ένα self-test την εβδομάδα από μαθητές και εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς, ενώ η πληρότητα στα γήπεδα επανέρχεται στο 100%.